Τέλος πάντων. Όμως έχουμε πάμε τον Τούρκο πρόεδρο. Ξανά μανά. Ναι, όπου... Ξανά μανά. Το σενάριο, το ίδιο αυτό το σενάριο, Μανώλη. Συνέχεια. Πνίγουμε ανθρώπους, δίνουμε καταφύγιο σε προδότες, όλα πράγματα. Ναι, μαζί με τις νατοϊκές χώρες και όλες τις ευρωπαϊκές χώρες που τις κατηγόρησε ότι δεν εκδίδουν ουσιαστικά τους... δεν δίνουν την έγκρισή τους για την έκδοση των ανθρώπων που διεκδικεί η Τουρκία, που ζητά να εκδοθούν, όπως τους γκιουλενιστές. Κυρίως εκεί πάει το θέμα και στη Σουηδία και στη Φιλανδία και στην Ελλάδα, όλους τους περιλαμβάνει. Αλλά κατηγόρησε... και την Ελλάδα μιλάει για το Αιγαίο ο Ερντογάν και λέει ότι η Ελλάδα, βεβαίως η Τουρκία είναι αυτή που σώζει τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, όπως δήλωσε ο ίδιος, και η Ελλάδα είναι αυτή που πνίγει, ληστεύει, αφήνει, βυθίζει τα φουσκωτά των προσφύγων και των μεταναστών. Αυτό ισχυρίστηκε ο ίδιος. Ναι, αυτοί τώρα... πώς βρίσκονται όμως οι άνθρωποι αυτοί στη θάλασσα? Πέφτουν αμελεξίπτωτο? Γιατί κάπως βρίσκονται σε μια θάλασσα που είναι ανάμεσα σε εμάς και στην Τουρκία. Πώς έρχονται εκεί στη θάλασσα? Κατά τη... μόνοι τους, κολυμπάνε. Κατά την άποψη της Τουρκίας, το θέμα είναι το γεγονός που συμβαίνει στο Αιγαίο, δηλαδή τα pushbacks που ισχυρίζονται οι ίδιοι. Βεβαίως, όλοι αυτοί που λες στο Αιγαίο βρίσκονται από τις τουρκικές ακτές έρχονται. Να δούμε πώς θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, διότι είδαμε και το επεισόδιο που είχε γίνει πριν από λίγες ημέρες με τους αλληλείς. Και καταγγέλθηκε αυτό από τον κύριο Δένδια, όπως είδες, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στους αρμόδιους φορείς, τον κύριο Μπορέλ, στον είπα το εκπρόσωπο. Βέβαια, ναι. Αυτό που παρατηρήσαμε όμως, το θέμα έσβησε γρήγορα. Δηλαδή δεν δόθηκε συνέχεια τουλάχιστον στο μέτωπο. Αυτό είναι καλό, να το σημειώσουμε και αυτό. Από την άλλη όμως πρέπει να πούμε ότι η Τουρκία φαίνεται ότι και στο προσφυγικό δεν έχει αλλάξει κάποια στάση και οι κατηγορίες εναντίον της Ελλάδος θα συνεχίζονται. Εγώ προτείνω να δούμε τον Τούρκο Πρόεδρο. Βεβαίως. Και να επανέλθουμε, γιατί υπάρχει, φαίνεται, εκνευρισμός και για την Ευρώπη και για την Ελλάδα σε όλα τα μέτωπα, και αυτό φαίνεται και στις δηλώσεις του. Μάλιστα. Ege Denizi'ndeki operasyonlarımız sayesinde sadece geçen yıl ölümün eşiğinden kurtarılan göçmen sayısı 20.000'i buluyor. Buna mukabil sığınmacıları denizde, Ege'de ölüme terk eden, hatta botlarını batırarak kasten öldüren, döverek, soyarak, onurlarını kırarak sınırları dışına zorla iten ülkeler ise maalesef baş tacı yapılıyor. Onca görüntüye, şahide, habere, şikayete rağmen göçmenlere bu zulmü reva görenler hakkında maalesef hiçbir adım atılmıyor. Το ίδιο Γαϊτανάκη, λοιπόν, την ίδια προκλητική ρητορική, Μανώλη, ακούμε από τον Τούρκο Πρόεδρο εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είναι η αντιστροφή της πραγματικότητας. Το ακούει κανείς. Δηλαδή βγαίνουν τα τουρκικά σκάφη, προκαλούν, μεταφέρουν λαθρομετανάστες οπουδήποτε. Ναι. Δημιουργούν σκηνικά έντασης με το ελληνικό λιμενικό, κάνοντας επικίνδυνους ελιγμούς, προσπαθώντας ακόμα και να τα εμβολήσουν. Και βγαίνει ο Τούρκος Πρόεδρος και κάνει αυτή τη ρητορική. Παρουσία της Frontex. Βεβαίως. Άραγε τον ακούει κανείς. Περνάει πουθενά όλο προφανώς αυτό. Εσωτερικά περνάει. Το απευθύνει αυτό. Μόνο στο εσωτερικό. Ο Ερντογάν απευθύνεται αυτή τη στιγμή στο εσωτερικό. Και όσοι τον ακούν στο εξωτερικό. Ναι. Πάντως εσωτερικά το μέτωπο είναι αυτό. Ο ίδιος το καλλιεργεί. Δημιουργεί ένα σκηνικό ο ίδιος στο εσωτερικό. Επειδή, Άκη, επειδή αναρωτήθηκες για την δήλωση αυτή. Ναι. Εσύ είδες κάποια ανακοίνωση ή διάβασες κάποια ανακοίνωση όταν ο πρόεδρος της Τουρκίας ανακοίνωσε ότι θα εκτοξεύσει έναν βαλιστικό πύραυλο σε μια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα όπως η Αθήνα? Έχεις δίκιο, Μανώλη μου. Έτσι είναι, έτσι είναι. Έχεις απόλυτο δίκιο. Καμία ανακοίνωση. Απόλυτο δίκιο. Και μόνο το ερώτημά σου φτάνει για σχόλιο. Ή διάβασες κάποια ανακοίνωση όταν είπε ότι θα έρθουμε μια νύχτα ξαφνικά στα νησιά τα οποία είναι υποκατάληψη? Έχεις δίκιο. Δηλαδή γι' αυτό το λέω. Σε μια ευρωπαϊκή χώρα τώρα. Οι Βρυξέλλες είναι μακριά. Αν είχε γίνει. Είναι μακριά. Το έχεις πει πολλές φορές. Και είναι μακριά. Είναι το ωραιότερο πράγμα. Έχει δίκιο ο Μανώλης. Το έχεις πει πολλές φορές. Αν είχε γίνει οπουδήποτε αλλού. Μεταξύ σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Ναι. Δεν μιλάμε τώρα για το Ιράκ και τη Συρία. Δεν θα είχε μείνει όρθιο τίποτα. Μιλάμε ευρωπαϊκή χώρα. Έτσι. Σε ευρωπαϊκή χώρα. Θα είχε συγκληθεί σε ορθοϊκή. Θα είχε τέτοιο. Έχεις απόλυτο δίκιο, Μανώλη μου.